καλησπέρα σας και σήμερα θα δείξουμε ένα προϊόν, συγκεκριμένα handset, το οποίο το έχω εδώ και 4 μήνες. Η συσκευασία περιέχει μέσα τις οδηγίες, περιέχει ένα καλώδιο για να το συνδέουμε και να φορτίζει και ένα καλώδιο για να το συνδέουμε στο κινητό. Τα ακουστικά είναι αυτά, το handset. Ρυθμίζονται σε μέγεθος. Το ρόλο αυτά τα handset είναι ότι τα χρησιμοποιώ 3 με 4 μήνες και αυτονομία τους κρατάει με τη φόρτιση, μια πλήρη φόρτιση κρατάει κοντά στις 5 με 6 ώρες συνεχόμενης μουσικής που είδα. Το καλό είναι ότι παίρνει και macro SD μέσα, οπότε δεν χρειάζεται να συνδέουμε συνέχεια με το Bluetooth και να κλείνουμε μπαταρία από το κινητό. Εδώ είναι η θύρα mini USB το οποίο συνδέουμε για να φορτίζει και δεν είναι για τα jack τα audio για να το συνδέουμε με το κινητό ή με MP3 ή με οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι τα κουμπιά που χειριζόμαστε το handset. Είναι πολύ καλό, χρησιμοποιείται και για hands free. Το κάνουμε power on από το πάνω το μπάκι. Τώρα δεν είναι σε Bluetooth. FM radio. Έχει ραδιόφωνο FM. Όπως βλέπουμε πιάνει σταθμό. Μια καρτούλα που έχουμε μέσα τραγούδια. Και τώρα βάλα την κάκια αυτά και κατευθείαν παίρνει το τέτοιο. Αλλάζουμε τα τραγούδια και συνεχόμενο πατημένο έχουμε τέρνα το κουμπί, ανεβάζει μουσική. Επίσης έχει πολύ δυνατό ήχο και πολύ καλό ήχο. Όπως βλέπουμε. Πάμε να το ενώσουμε τώρα με πώς βλέπετε, σειρά, έτσι, FM radio. Αξιολόγηση. Και να το συνδέσουμε τώρα με τα Bluetooth του κινητού. Και πάμε να ανοίξουμε τα Bluetooth. Ωραία, συνδέθηκε.
Πάμε να δούμε πώς ακούγεται. Έχει πολύ καλό ήχο για να παίζει βίντεο με το κινητό και είναι πάρα πολύ καλό και επίσης είναι πολύ καλό και hands-free, έχει πολύ καλή, δηλαδή όταν μιλάμε ο άλλος μας ακούει πολύ καλά. Τα συγκεκριμένα τα πήρα $10 πριν 4 μήνες, 3,5 με 4 και γύρω, πολύ ικανοποιημένος. Γιατί εντάξει, τα χρησιμοποιώ συνέχεια και με κρατάνε 4 με 5 ώρες. Και συνεχόμενα και όλες πολλές φορές που έχω ταξιδέψει με το λεωφορείο. Τα συνιστώ για όποιον θέλει ένα φθηνό handset. Και το πιο ωραίο είναι ότι μπορείς να μην το έχεις συνδεμένο συνέχεια με το κινητό και να χρησιμοποιείς τη microSD που να έχει φορτωμένα τα τραγούδια και να παίζει κατευθείαν. Αυτά από μένα.